Παντελή Ζέλιο, δικηγόρο. Για πείτε μα, τι υποστήριξε ο πελάτη σα ενώπιον τη ανακρίτρια χρονιά. Λοιπόν, ο εντολέα μου. Όπως... Κύριε Ζελιό, για να έχουμε όλοι το ίδιο πλάνο. Ναι, ναι. Απέναντι στους την κάμερα, την κεντρική. Πάμε. Ο εντολέα μου, όπω και προανακριτικό κατά την απολογία του στην ασφάλεια Χανίων, ομολόγησε τα αδικήματα ως προς τα πραγματικά περιστατικά και αποδέχθηκε όλες τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται. Το μόνο που μένει να δούμε τώρα και γι' αυτό το λόγο η ανάκριση θα συνεχιστεί είναι τα αποτελέσματα, τα αναλυτικά αποτελέσματα τόσο της ιατροδικαστικής έκθεσης όσο και των εργαστηριακών εξετάσεων του γενετικού του υλικού. Ζητήσαμε και νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό να διενεργηθεί και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω την οδύνη μου και τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον χαμό της άδικης, τον άδικο χαμό της Σούζαν Ήτον. Να ξέρετε ότι σε αυτή την περίπτωση δύο οικογένειες, τόσο η οικογένεια της Εκλειπούσας όσο και η οικογένεια του φερουμένου ως δράστη και κατηγορουμένου ανεβαίνουν η κάθε μια για τους δικούς της λόγους τον προσωπικό τους Γολγοθά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήλωσε μετανιωμένος. Μάλιστα, δήλωσε μετανιωμένος. Η συγγνώμη που ζητήσατε είναι συγγνώμη για τις οικογένειες, κύριε Συνήγορε. Η συγγνώμη που ζητήσατε είναι συγγνώμη για τις οικογένειες. Η συγγνώμη που ζητήσατε είναι συγγνώμη για τις οικογένειες. Θα ακολουθήσει μία δήλωση την οποία έχει συντάξει ο πατέρας του κατηγορουμένου, η οποία θα σας διανεμηθεί. Εγώ μίλησα, ό,τι είπα, το είπα προσωπικά. Τώρα που θα μεταφερθεί ο 27χρονος. Δεν έχει, από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Έχει κριθεί προφυλακιστέως φυσικά. Ενδεχομένως θα δούμε, τώρα δεν μπορώ να σας πω. Ομολόγησε και το βιασμό και το βιασμό της κατηγορουμένης. Και σε σχέση με τον βιασμό η κατηγορία υφίσταται εφόσον η γυναίκα ήταν ζωντανή, έχει διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα. Εκεί θα αναμένουμε την αναλυτική ιατροδικαστική έκθεση, διότι με τη μια περίληψη που έχει αυτή, μέχρι αυτή τη στιγμή ο φάκελος της ζυγογραφίας, δεν έχει προκύψει και η ακριβής ώρα της κατάληξης της άτυχης γυναίκας. Ο δράστης δήλωσε ότι είχε την εντύπωση από κάποιες έτσι ενδείξεις ότι... Τέλος πάντων, αυτό, παιδιά, δεν θέλω να το αναφέρω. Ωραία. Ωραία. Έδρασε μόνος του. Το έχει πει κατ' επανάληψη και ως προς αυτό δεν έχει υποπέσει ουδεμία αντίφαση. Άλλα περιστατικά παρόμοια στο παρελθόν έχουν συμβεί. Διατυπώθηκε και με βάση κάποια δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, διατυπώθηκε αυτό το ερώτημα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε κάποια επίσημη καταγγελία και σίγουρα θα διερευνηθούν και αυτά. Ο ίδιος ερωτήθηκε από τον εισαγγελέα αν υπάρχουν παρόμοια περιστατικά. Έχει ερωτήθηκε, αλλά το απάντησε ότι ποτέ δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση να βιάσει κάποια γυναίκα. Άρα είχε επιτεθεί δηλαδή και στο παρελθόν. Δεν παραδέχτηκε κάτι τέτοιο, παραδέχθηκε ότι είχε μια τάση της παρενόχλησης, αλλά όμως όχι με σκοπό να σκοτώσει ή να βιάσει κάποια γυναίκα. Μάλιστα, με σκοπό να προσεγγίσει ίσως, και να τι προσελκύσει. Τι άλλαξε με τη Σούζαν Ήτον. Τώρα τι άλλαξε, το, αυτά... Το είχε ρωτήθηκε γι' αυτό. Ήταν αυτό που έκανε το κλικ να την πατήσει δεύτερη φορά και να την σκοτώσει. Ρωτήθηκε γι' αυτό, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η απάντησή του ενδεχομένως να μην έχει και καμιά αξία. Οι κατηγορίες είναι οι ίδιες, παρέμειναν οι ίδιες, άλλαξε κάτι. Οι κατηγορίες παρέμειναν οι ίδιες. Οπότε, το κατηγορητήριο... ενώπιον της ανακρίτριας, δηλαδή, παραδέχτηκε ότι τη χτύπησε δύο φορές με το αυτοκίνητο, ότι στη συνέχεια την μετέφερε στο σημείο που και την πέταξε, αλλά παρέμεινε για μία ώρα και 20 λεπτά βιάζοντας τις τρεις φορές, το ανέφερε και στην ανακρίτρια αυτό. Ό,τι ακριβώς ανέφερε και στην προανακριτική του απολογία. Τα ίδια ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή, σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε στην ασφάλεια. Επειδή ακούσαμε ότι με το δεύτερο χτύπημα η γυναίκα ήταν αιμόφυρτη, ήταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση,
Αυτό δεν τον πτώησε στο να μην προχωρήσει περαιτέρω σε αυτό που είχε στο μυαλό του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι από ένα σημείο και μετά όλα έγιναν μηχανικά. Από ένα σημείο και μετά όλα έγιναν μηχανικά. Και σε υπερασπιστική γραμμή, ποια θα είναι, βλέπετε κάποια ελαφρυντικά, υπάρχουν κάποια θέματα που μπορεί να διευκολύνουν τη θέση κοιτάξτε, του. Κοιτάξτε, επειδή γνωρίζετε ότι η περίπτωση είναι τραγική και ιδιάζουσα. Κυρίως τραγική. Αυτό επιθυμώ και εγώ να δω. Εάν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα με βάση για την ψυχική, ψυχολογική, ψυχιατρική του κατάσταση με βάση τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ελαφρυντικό. Μέχρι αυτή τη στιγμή φυσικά με βάση την απολογία του ενδεχομένως να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και επίσημες αποδείξεις, αποδεικτικά στοιχεία. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αν παραστεί ανάγκη, σίγουρα ναι. Ρωτήθηκε αν ήταν προμελετημένο. Ερωτήθηκε και ήταν κατηγορηματικός ότι δεν ήταν. Εκείνη την ημέρα δεν είχε βγει για να σκοτώσει και να βιάσει. Έχεις μετανιώσει. Θες να πεις κάτι στην οικογένεια του θύματος. Θες να πεις κάτι. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Αξίζει όλο αυτό που συνέβη, για αυτό που τραβάς τώρα. Θες να πεις κάτι.